Να μου είναι η πίτσα, έτσι το ξέρεις, και τα μακαρόνια, με κοιμά. Δεν θέλω. Λοιπόν, έχεις να διαλέξεις σήμερα, Λίτσα καλωσόρισες. Έχεις να διαλέξεις μεταξύ πίτσα με γεύση hot dog, καλά ακούσατε. Την κατοχυρώνω. Και έχετε να διαλέξετε, συγγνώμη να αφήσω αυτό πίσω, πίτσα με γεύση hamburger, για την ακρίβεια cheeseburger. Δεν το πιστεύω. Την κατοχυρώνω. Επειδή, τι άλλο να σας φτιάξω, θα πω και το... Θα πω και τον καημό μου, τι άλλο να σας φτιάξω. Πίτσα με γεύση τηγανιτές πατάτες. Πίτσα με γεύση μακαρονάδα. Λοιπόν, παιδιά, είναι μια ωραία ιδέα που μου ήρθε πριν λίγες μέρες. Και κάποιοι είχαν αμφιβολίες. Είπα σε κάποιους φίλους μου, θα κάνω και μου λένε, είσαι σίγουρος. Δείτε λοιπόν πόσο σίγουρος είμαι. Μοσχομυρίζω. Θα φας μετά. Έρχομαι τώρα. Ωραία. Βγάλω το σακάκι και έλα, ετοιμάσου. Καλά είσαι. Μοσχομυρίζω. Καλημέρα. Το παιδί μας. Λοιπόν, το παιδί μας εδώ. Αυτές οι δύο εδώ οι πίτσες. Είναι ίδιες, απλώς αυτή την κρατινάρισα λίγο παραπάνω. Μ' αρέσει να κάνω παραλλαγές. Τι ωραία που είναι αυτή όμως. Και αυτή είναι με πιο ηλιομένο τυρί. Ναι. Και εδώ πέρα πάνω, επειδή έχει γεύση hot dog, θα την τελειώσω με ελάχιστη ρόκα. Και καλά τύπου υγιεινή. Ναι. Λίγο έτσι για το χρώμα, όπως κάνουν στα ιταλικά τα εστιατόρια. Εμένα μου αρέσει πολύ η ρόκα πάνω στην πίτσα. Ωραία. Και αν θέλετε, εμένα μου αρέσει πολύ η ιδέα για να σηματοδοτήσετε σε ένα ωραίο πάρτι, ας πούμε. Ότι αυτή είναι η πίτσα hot dog, αλλά φαίνονται και τα λουκανικάκια μέσα. Κάντε και ένα ωραίο σπιράλ με μουστάρδα. Κοίτα μία λεπτομέρεια τι δίνει. Και κάντε και ένα ωραίο σπιράλ από ελάχιστη, μια γραμμούλα τόση. Εντάξει, επειδή σήμερα μαγειρεύουμε με το ξύδι παν της εξοπλίας Ζαφυρόπουλος, δεν χρειάζεται να βάζουμε τόνους. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, έτσι. Χρειάζεται σταγονίτσες, είναι τόσο γευστικό και ωραίο. Μια γραμμούλα, ένα τόσο δά σπιράλ. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Είναι εξαιρετικό. Θα το κόψουμε σε λίγο. Και αυτή εδώ πέρα είναι η πίτσα με γεύση μπέργκερ. Από κάτω έχω κρύψει σε αυτήνα μικρά μπιφτεκάκια. Και σε αυτήνα, όχι εδώ είναι τα μπιφτεκάκια, και σε αυτήνα σοταρισμένο χυμά. Αυτό πάμε για λίγη ρόκα. Αυτό τι είναι πάνω. Είναι αγκουράκι τουρσί. Με λίγα λόγια, τι έχω κάνει. Έχω φτιάξει την ωραία ζύμη πίτσα που σα έχω ξαναδείξει. Και πάμε αμέσως να τη φτιάξουμε. Και από πάνω, για να μην βάλω τα κλασικά, αλαντικά, μπέικον κτλ. Διάλεξα δύο γεύσεις, okay, που είναι πολύ αγαπητές. Και όταν μου είπαν οι φίλοι μου, ένας φίλος μου που είχε αμφιβολία, μου λέει: είσαι σίγουρος για πώς θα βγει. Του λέω ότι αν κάνεις ένα πάρτι, ή τώρα που ανοίγουμε τις βεράντες σιγά-σιγά, ή κάποια ονομαστική γιορτή, ή κάποια γενέθλια, είναι πολύ ωραία ιδέα, γιατί είναι μπαμπάτσικες, το λες και φαγητό, δεν είναι πίτσα λεπτή, στεγνή. Και αν δεν θες να κάνεις τη ζύμη, υπάρχει την έτοιμη που διαφημίζουμε και εδώ πέρα. Εντάξει. Μοσχομυρίζει και όλα, πραγματικά σου ανοίγει την όρεξη. Στο χάμπουργκερ δεν θα βάλω μουστάρδα, γιατί έχω βάλει από κάτω διάφορα, θα σας δείξω σε λίγο. Κάντε ένα ωραίο σπιράλ, εάν θέλετε, από λίγο, από λίγη κρέμα βαλσάμικο. Και οι πίτσες είναι στη διάθεσή σας και στα παιδιά για να τις κόψετε και να τις φάτε. Ας κόψω μόνο ένα κομμάτι. Να, αυτό εδώ πέρα. Ας κόψουμε την hot dog. Τα παιδιά ετοιμάζονται. Βλέπετε, έχει γίνει πάρα πολύ ωραία, ψήθηκε και από κάτω πολύ ωραία, έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Τελικά έχει δίκιο ο Βαγγέλης πως θέλει το ροδελάκι της πίτσας. Αν και όχι, ο Μπαλντάς κόβει πολύ καλά, αυτός είναι πολύ κοφτερός. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι της πίτσας hot dog. Και ας κόψω και το χάμπουργκερ, να κόψω αυτή με τα μπιφτεκάκια που έκανα. Σε πόσους βαθμούς τα ψήνεις? Λοιπόν, αυτό θα το έλεγα στο τέλος, αλλά έχει σημασία. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Που χαρήκαν πάρα πολλές κοπέλες και αγόρια που έδειξε αυτό το κόλπο με τα ταψιά που τα καίω στο φούρνο και βάζω μέσα την πίτσα στη λαδόκολα σε καυτό ταψί. Γιατί προσωμιώνω τον ιταλικό ξυλόφουρνο. Κατάλαβα. Εντάξει, όσοι μας βλέπουν που έχουν τώρα καταστήματα με ξυλόφουρνο, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι το λέω χαριτολογώντας, έτσι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Όμως όλοι ξέρουν ότι η πίτσα θέλει πολύ δυνατή φωτιά από κάτω. Ναι. Και σχεδόν καθόλου από πάνω, να ψήσετε το ζυμάρι, έτσι. Αυτό είναι καλοψημένο, βλέπω. Είναι κάτω. Πάρα πολύ ωραίο ψημένο. Εδώ τα κομμάτια σας, πάμε να δούμε την κάρτα, παρακαλώ πολύ. Και όλη από εκεί πλευρά είναι για τα παιδιά που τριγυρίζουν τόση ώρα και τους κάνω κράτη να μην τις κόψουνε. Λοιπόν, υλικά για τη ζύμη, κοινή η ζύμη. 4 φιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1,5 φιτζάνι χλιαρό νερό. Λίγο ελαιόλαδο, ας πούμε 6 κουταλιές της σούπας. 2 φακελάκια μαγιά, ζάχαρη και αλάτι. Ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού. Και αλάτι μια γερή πρέζα, ας πούμε, δύο γερές πρέζες, 1,5 κουταλάκι του γλυκού. Εντάξει, πάμε να κάνουμε. Εγώ την κάνω με ντομάτι, γιατί την κάνω χρόνια τη συνταγή αυτή. Βάζω περίπου 500 γραμμάρια, τα 4 φλιτζάνια δηλαδή, 500 γραμμάρια αλεύρι είναι τόσο, και βάζω μέσα ζάχαρη, μια πρεζίτσα, ίσα-ίσα να ταΐσουμε τη μαγιά. Η μαγιά για να φουσκώσετε λίγη ζάχαρη, έτσι. Βάζουμε μέσα το αλάτι, το 1,5 κουταλάκι του γλυκού, να το.
βάζω μέσα ελάχιστο ελαιόλαδο και αυτή είναι μια κλασική ζύμη, ας πούμε, ψωμιού και πίτσας. Mm. Στο ψωμί δεν βάζουμε λάδι, βέβαια. Και με αυτή τη ζύμη μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Τυροπιτάκια, βιλοπιτάκια. Τη μαγιά είναι πασπαρτού. Η μαγιά είναι εδώ μπροστά. Αυτά τα δύο φακελάκια, ξερή μαγιά, δεν χρειάζεται προεργασία όπως τα τσουρέκια τα κάνουμε προζύμι. Κατεβάζω, ανοίγω και ρίχνω μέσα σιγά σιγά το νερό μου. Δεν το βάζω όλο με τη μία. Εντάξει, εγώ τώρα την κάνω με το μάτι γιατί την κάνω, σας λέω, πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ζυγίζω. Ζεστό ή κρύο. Είναι χλιαρό. Δηλαδή, αν βάζεις μέσα το δάχτυλό σου, ναι, ναι, είναι περίπου η θερμοκρασία του σώματός μας. Περίπου, έτσι. Παλιά νοικοκυρές λέγανε τόσο ζεστό το νερό που να μπορεί να αντέξει το δάχτυλό σου μέσα. Εντάξει, καλά, όχι να καίει κιόλας. Βάζουμε σιγά σιγά το νερό για να μην γίνει η ζύμη. Καλύτερα να βάζουμε λίγο λίγο το νερό και να τη φέρουμε εκεί που θέλουμε. Γιατί αν βάλουμε πολύ νερό και νερουλιάσει η ζύμη, θέλει πολύ αλεύρι μετά για να σφίξει. Και αυτό το λάθος που κάνουμε πολύ. Εντάξει. Γίνεται σφιχτή και μετά θα σου πιει εδώ μέσα άλλα δύο φλιτζάνια αλεύρι για να σφίξει. Μετά ζορίζεται το μίξερ, αν το κάνεις στο χέρι κουράζεσαι. Γενικότερα το νερό λίγο-λίγο σε όλα τα ζυμάρια. Έχει σημασία που το δείχνω, γι' αυτό αλλιώς θα σας έλεγα ας υποθέσουμε ότι το κάναμε. Όμως όταν το κάνω, επειδή το από πάνω είναι πανεύκολο της πίτσας, το ζυμάρι θέλω να το δούνε όσοι μας βλέπουν, έτσι. Ή αν έχετε ένα καλό μίξερ σαν γι' αυτό, ή στο χέρι στο λεκανάκι, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ ζύμωμα, δεν είναι τσουρέκια, είναι εύκολο. Το λεκανάκι είναι αυτό που λέω εγώ χαζοζύμι, την κάνει τσάκα τσάκα, δεν είναι τίποτα. Αλλά σίγουρα αν έχεις μίξερ είναι καλύτερα. Βλέπετε, μόλις αρχίζει και δένει, κάνω κράτη στο νερό μου. Τώρα εγώ λέω να βάλω λίγο νεράκι ακόμα, κάνω κράτη όμως γιατί όσο ζυμώνεται, βλέπετε, είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται παραπάνω, αυτό είναι. Τώρα η ζύμη δεν μοιάζει πολύ ωραία όμως, αν τη βγάλεις και τη ζυμώσεις, κοιτάξτε. Αν τη ζύμωνα εννοώ κανονικά στο μίξερ, αλλά 5 λεπτά θα γινόταν βελούδινη. Όμως εγώ τώρα, επειδή λίγο βιάζομαι, ενώ δεν έχω άπλετο χρόνο, πάω αυτό το μηχάνημα πίσω που με βοηθάει κάθε μέρα. Και αν τη ζυμώσω λίγο τώρα αυτή τη ζύμη που μοιάζει με πετρούλα, θα γίνει βελούδινη σε ένα λεπτάκι. Κοιτάξτε. Ναι, γίνεται πολύ ωραία. Και βγάζει σκληρή, ας το πούμε. Τι λες και σκληρή, δεν είναι μαλακιά που τραβιέται. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ζυμώνουμε το μπαλάκι αυτό με λίγο αλεύρι πάνω στον πάγκο. Εγώ τώρα το έκανα, δεν το τελείωσα στο μίξερ για να μην κάνει και θόρυβο και δεν είναι και ωραία εικόνα τώρα να βλέπουν τηλεθεατές το γάτζο να γυρίζει το σύνορα μέσα. Οπότε, ας υποθέσουμε το πλάθο δύο λεπτάκια ακόμα. Το κάνουμε μια ωραία μπαλίτσα, θέλει λίγο ακόμα κανονικά και το βάζουμε σε μια λεκάνη με λίγο αλευρά και μια μεμβράνη από πάνω. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε. Φούσκωσε τόσο, ε. Την έκανα 9 και 10 το πρωί που ήρθα. 9 ήρθα, 9 και 10 έκανα τη ζύμη μου. Και έχω κάνει και ακόμα μία εδώ πέρα που φουσκώσει. Και παρατηρώ, ωραία, επειδή είναι σφιχτή, όταν φουσκώσει, έρχεται στο κανονικό του, ε. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Επειδή όταν την αφήνει είναι σφιχτή, ναι, όταν ναι, φουσκώσει, ναι, ναι, έρχεται στο κανονικό. Είναι ωραία, αν φουσκώσει, ζύμη με την ησυχία τη και δεν τη βιάσει σε ζεστό φούρνο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι είναι το σωστό. Ναι. Πρέπει να κάνει αυτές τις μπουρμπουλήθρες μέσα, πρέπει να κάνει αυτές τις φυσαλίδες. Αυτό είναι το σωστό. Πολύ σημαντικό. Βλέπετε που μοιάζει με τσουρέκι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλουμε. Κοιτάξτε πώς είναι. Σαν ιστό αράχνη, σαν μαλλιά. Αυτό είναι το. Μαλιά, αυτό θέλουμε. Μαλιά. Και αυτό είναι η γλουτένη. Αυτά τα, οι τριχούλες που βλέπουμε είναι πολλές γλουτένες αγκαλιά μαζί. Τα λέω έτσι παιδικά, αλλά κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και δεν είναι μάγειρες, δεν είναι χημικοί. Αυτό είναι η γλουτένη. Εντάξει. Ναι. Το έχει κάνει ωραίους δεσμούς μέσα και κοιτάξτε τι ωραία που βγαίνει. Είναι το κάτι άλλο, παιδιά. Δηλαδή, αυτό τώρα εγώ κρατιέμαι να μην το κάνω ντόνατς και το τηγανίσω, να κάνω μοίρα ντόνατς. Όταν φουσκώνει. Είσαι ικανός να κάνεις και κάτι άλλο. Έτοιμος είμαι. Εκεί που κάθεται, κάνει και κάτι άλλο. Για να φάμε. Λοιπόν, αφήνω για λίγο τη ζύμη εδώ πέρα, αφού την κόψω σε δύο μπαλάκια για να βγάλω δύο πίτσες. Τα τέσσερα φλιτζάνια αλεύρι. Μας βγάζουν δύο πίτσες. Εντάξει, μία και δύο. Εντάξει. Πάμε λίγο να καραμελώσουμε τα κρεμμύδια μας. Έχουμε ένα κοινό υλικό στις δύο πίτσες που είναι τα καραμελωμένα Θέμη, καλώς όρισες. Η πιτσαρία Σαν Ρέμο έχει ανοίξει. Εντάξει. Παρακαλώ. Σου μύρισε και ήρθες. Έχει ωραία πίτσα, άστο. Έτσι. By the way, από τις καλύτερες πιτσαρίες στη Ρώμη λέγεται Ρέμο. Είναι... Αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραία πιτσαρία. Στο Τραστέβερε. Πάρα πολύ ωραία. Τρομερή. Αυτό. Όποιο θες. Hot dog αυτή. Αυτή είναι η hot dog και αυτή είναι η burger. Πρώτα τη hot dog. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να καραμελώσουμε κρεμμύδια. Και το hot dog και το burger έχει μέσα συνήθως καραμελωμένα κρεμμύδια. Άρα, κοιτάξτε τι κάνω. Ελάχιστο ελαιόλαδο ή λίγο βουτυράκι αν θέλει κάποιος. Νομίζω ελαιόλαδο πλέον το καλοκαίρι τώρα. Βούτυρο κρεμμύδια εδώ. Σε ένα καθό τηγάνι βάζουμε μέσα μπόλικα κρεμμύδια. Τα οποία τα έχουμε κόψει σε λεπτά φετάκια. Εύκολο μέχρι εδώ, έτσι.
Συνήθως βιαζόμαστε και εγώ ιδίως που μαγειρεύω έτσι. Καλώς ορίσατε. Καλώς τον πελάτη. Καλημέρα. Κι άλλος πελάτης μας ήρθε. Αυτή τη θέλεις. Ποια έχει. Είναι η Μπέργκερ και Μπέργκερ. Μπορείτε μόνοι σας σήμερα να σερβιριστείτε ή να ζητήσετε την κυρία αυτή που είναι στο ταμείο να σας κόψει ένα κομμάτι. Η Μπέργκερ και αυτή είναι η hot dog. Να σου πω, δεν πλήρωσες. Ναι, θα πληρώσω τώρα. Άρη, τρώτη, hot dog είναι φοβερή. Τ' αρέσει, αλήθεια, ωραία. Έλεγα λοιπόν... Με το κρεμμύδι. Τι είπες? Με το κρεμμύδι τρελαίνομαι. Ωραία, και εμένα μου αρέσει το καραμελωμένο κρεμμύδι. Βάζεις και κάτι άλλο για να καραμελώσεις. Τώρα θα δεις, θα δεις. Βάζω την κρέμα μπαλσάμικο παν, που είναι πάρα πολύ, είναι ωραίο. Καλώς ορίσατε. Καλώς τα παιδιά. Ανοιξιάτικη με τα ωραία τα χρώματά σας. Καλώς τα παιδιά. Self-service ή... Αυτή είναι η hot dog και αυτή είναι η μπέλη. Αρέσει που η Λίτσα τον πήρε πολύ σοβαρά. Εγώ βέβαια. Θα της βάλουμε μια ποδιά και μια ταμπέλα να λέει hot dog burger. Παιδιά, έχει γεύση burger όντως. Λέω να πάρω και από τις δύο. Ναι, καλά θα κάνει. Πάρε και από τις δύο, γιατί όχι. Εσύ αγαπημένη και θέλεις. Τώρα, αυτό να διαλέξω. Διάλεξε μόνη σου. Έλεγα λοιπόν πως συνήθως βιαζόμαστε να καραμελώσουμε τα κρεμμύδια. Τι έγινε. Πολύ δυνατή. Έτσι, το κόβει πολύ μπαλτάς. Πρόσεχε. Είναι κοφτέρο, αυτό είναι καινούριο. Να βοηθήσω. Άσε με. Δώσε μία, μην προφάσεις. Μπορώ και μόνος μου. Εντάξει, δεν κόπηκε τώρα το κομμάτι. Θέλει κι άλλο, είναι ένα κοπό. Θα σου δώσω εγώ πώς θα κοπεί, ορίστε. Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Ποια αγάπη μου, ποια λες? Αυτή που τρώει ο Κώστας είναι η hot dog, φαίνονται τα λουκανικάκια. Και εκείνη είναι η μπέργκερ, με μικρά μπιφτεκάκια. Να σκόψω με μπαλτά. Έμια, αλήθεια, θα αρέσει. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι συνήθως βιαζόμαστε να καραμελώσουμε τα κρεμμύδια ή πηγαίνω σε εστιατόρια που σε όλη την Ελλάδα που ταξιδεύω και βλέπω ότι κάνουν από την αρχή τώρα, από την αρχή βάζουν μέσα ξύδι, ζάχαρη, αλάτι. Μα άμα τώρα πήξεις στα ζουμιά τα κρεμμύδια δεν θα καραμελώσουν ποτέ. Ναι. Δεν είναι δικιά μου η συνταγή, δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά συνήθως τα κρεμμύδια τα αφήνουμε αρκετή ώρα με λίγο λαδάκι ή με λίγο βουτυράκι σιγά σιγά να γίνουν, σιγά σιγά, πάρα πολύ σιγά και όταν φτάσουν να είναι έτσι, εντάξει, το κρεμμύδι θέλει το χρόνο του. Ό,τι και να κάνετε, όση ζάχαρη και να βάλετε, το κρεμμύδι θα μοιάζει με βραστό. Αν πας σε κάτι καντίνες που σου λένε σε χοντογκάδικα καραμελωμένο κρεμμύδι, κυρία, και λες εσύ ναι, και σου βάζουν ένα πράγμα που είναι νιανιά, είναι κρεμμύδια που τα έχουν βιάσει να καραμελώσουν γρήγορα. Αν τα αφήσετε σιγά σιγά, δείτε εδώ πέρα πώς γίνεται. Αυτό είναι αληθινό καραμέλωμα. Το κρεμμύδι έχει μέσα ζάχαρη δικιά του. Αν το σοτάρεις αρκετή ώρα, καραμελώνει ζάχαρη. Δεν έβαλες τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν, που αρχίζει και τσιτσιρίζει, υποτίθεται ότι είναι αυτό μετά από 15 περίπου λεπτά, θα βάλω μέσα μπόλικη. Εδώ λίγο το πίζεις, θέλει μπόλικη κρέμα μπαλσάμικο. Και εγώ βάζω πάνω όμως αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα που είναι ο συνεργάτης μας και αλατάκι μπόλικο. Και τώρα αυτά τα κρεμμύδια θα τα φας πάνω στο τσιγανισμένο ψωμί με λίγο τυρί, με λίγη γραβιέρα. Τόσο ωραία είναι. Πρέπει λοιπόν και τα κρεμμύδια να είναι νόστιμα από μόνα τους, τα ίδια. Βέβαια. Εντάξει. Να λοιπόν πώς καραμελώνουν ωραία τα κρεμμύδια χωρίς να έχουν ζουμιά και τώρα να μοιάζουν βρασμένα. Τώρα φαίνεται και το χρώμα είναι καραμελωμένα. Εντάξει. Δεν λέω, το τονίζω ότι εγώ το είπα, αυτό είναι το σωστό. Έτσι είναι η συνταγή. Ναι, εντάξει. Αλλά φαίνεται όμως και στο μάτι ακόμα. Μα αυτό είναι το σωστό, να μην έχει ζουμάκια μέσα. Λοιπόν, κλείνω τη φωτιά. Και πάμε τώρα να κάνουμε τις πίτσες. Ήθελα να σας δείξω πώς καραμελώνουμε τα κρεμμύδια που τα μισά θα μπουν στη μία πίτσα και τα μισά στην άλλη. Λοιπόν, ζυμαράκι νούμερο 1. Λίγο αλευράκι. Σας αρέσει, παιδιά? Κώστα, σας αρέσει? Ωραία, τέλεια, χαίρομαι. Λοιπόν, με ένα πλάστη ανοίγω το πρώτο ζυμαράκι. Εγώ κοιτάξτε τι κάνω, το φτάνω περίπου στο μέγεθος που θέλω, στο περίπου, και κάνω πως ξεχνάω να πατήσω τις άκρες. Για να έχει η πίτσα αυτό το χειροποίητο τα χαμού γύρω-γύρω. Και όπως σας είχα κάνει και με τη λαγάνα, βλέπετε τι κάνω. Εντάξει, δεν ξέρω να ανοίγω όπως οι Ιταλοί στον αέρα το φύλλο. Αλλά εγώ κάνω έτσι και μου βγαίνει πολύ ωραία. Πάει πρώτη. Να τη βάλω πάνω στο χαρτάκι. Πάνω σε ένα χαρτάκι. Την αφήνω στην άκρη. Πολύ. Πάμε για τη δεύτερη. Τώρα εσείς άμα κάνετε τα 4 φλιτζάνια αλεύρι, θα κάνετε 2 πίτσες, προφανώς την ίδια γεύση. Δεν θα πάρουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα υλικά να κάνουν 2 διαφορετικές. Αν όμως έχεις κόσμο, μπορείς να κάνεις 4. Εντάξει. Καλά, και 2 άτομα. Εγώ με ένα μπουκάλι, ένα ψυκτικό, μία την καθαρίζω σιγά-σιγά. Δεν είναι τίποτα. Για αστείο. Όχι όμως πλέον, Ελεάνα, έτσι. Τι είπαμε. Όχι τώρα που είναι καλοκαίρι. Εγώ δεν τρώω πίτσες. Σαλάτες, δυστυχώς. Έτσι που το κάνεις από ροφά. Πότε τις έφαγες σαλάτες? Ποτέ. Και εσύ που ξέρεις τι τρώω στο σπίτι μου? Σε βλέπουμε. Τι βλέπετε? Φαίνεται εδώ.
Έλα, βρε. Θα πάνε βάζω πληρωμένα είναι. Όλα μας ανεβάζουν. Πληρωμένα είναι αυτά. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, παιδιά. Έτοιμο και προσπαθώ κι εγώ καημένος, τι να κάνω. Έκανα χθες το γλυκό αυτό χωρίς ζάχαρη στο σπίτι. Άστο, κόλαση. Τα έφαγε ο... Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τις πίτσες. Ακούστε τώρα. Θα ξεκινήσω να βάλω τη σαλτσούλα εδώ πέρα, την πίτσα μπέργκερ τώρα, έτσι. Βάζω λίγη μπαρμπεκιού μέσα στην σάλτσα ντομάτας και απλώνω λίγη σάλτσα ντομάτας, οκ. Από πάνω θα βάλω τα κρεμμύδια. Να πω ότι το ξύδι, η κρέμα μάλλον, μπαλσάμικο παν ζαφυρόπουλος, της οξοποιίας ζαφυρόπουλος, που έμαθα και μια καινούργια λέξη, φτιάχνεται από συμπυκνωμένο μούστο σταφυλιών και βαλσαμικό ξύδι. Δεν έχει μέσα ούτε ζάχαρη ούτε συντηρητικά, για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανος. Και να πω επίσης ότι έχει πάρει και διεθνές βραβείο 2 αστέρια στο ανώτατο της γεύσης από το International Taste Quality Institute, που είναι μέλη σεφ με αστέρια Μισλέν, παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είναι το αστείο μέρος, το ωραίο, βάζουμε πάνω. Παίζουμε. Εμένα με ξέρετε, σιγά να ακολουθήσω συνταγή. Αυτή είναι η πίτσα μπέργκερ με κιμά σουταρισμένο. Αρκετά στεγνό τον έχω κάνει. Χωρίς καθόλου ζουμιά. Και τι έχει το μπέργκερ πάνω? Ό,τι γουστάρει ο καθένας. Εμένα μου αρέσει το μπέργκερ μου με ροδέλες ντομάτας μέσα. Εντάξει. Μου αρέσει με μπέικον. Ας βάλουμε και λίγο μπέικον. Και πραγματικά μυρίζει, παιδιά, μπέργκερ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έρχεσαι να και το δεύτερο κομμάτι. Bacon, να και το τσένταρ, που τα μπέικον, τα τσίσμπεργκερ έχουν πάντα τσένταρ μέσα. Εμείς πήραμε αυτό που είναι σε φέτες. Και πάνω μπορείς να βάλεις τυράκι στην πρώτη πίτσα. Και θέλω ένα λεπτάκι ακόμα να τελειώσω και τη δεύτερη. Μην το πήξεις στο τυρί. Κάνουμε λάθος όλοι και πίζουμε τις πίτσες στο τυρί στο σπίτι, έτσι. Μπορείς να βάλεις λίγα αγκουράκια που μου αρέσουν πάρα πολύ στα μπέργκερ, ναι. Και η πίτσα μπέργκερ είναι έτοιμη. Πάμε να κάνουμε και την πίτσα. Τι hot dog. Τι έχει το hot dog μέσα? Λουκάνικο. Έχει κέτσαπ. Λοιπόν, κέτσαπ. Έχει μέσα μουστάρδα. Μπράβο, Θέμη. Σε αυτά είσαι διάολος, έτσι. Τι εννοείς διάολος? Εννοώ με καλό παγάς. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Πω, που παρεξηγιάρης που είναι. Κουβέντα δεν σηκώνει. Έτσι. Λοιπόν, να και η ντομάτα μέσα που βάζω εγώ στο hot dog μου. Πέραν της πλάκας, παίζετε με τις γεύσεις, βάζετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα βάλω μέσα και λουκάνικο, γιατί είναι hot dog. Εντάξει, άρα κόβετε και 2 λουκάνικα από πάνω ή 4 όσα θέλετε εσείς. Εγώ θα κόψω 2 και λείπει το τυράκι για να κλείσω. Τέλεια. Για τα παιδάκια είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και τι άλλο έχει το hot dog πάνω? Τυρί φυσικά. Που εντάξει, πίτσα είναι. Εντάξει, καλά, εγώ στο μαγαζί μου το κάνω με τυρί το hot dog, αλλά κανονικά δεν έχει. Και μπόλικο τυράκι και ό,τι θέλετε. Γενικώς, παιδιά, κρεμμύδια καραμελωμένα με τον βαλσάμικο. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ψήσιμο, συγγνώμη. Ψήσιμο σε πολύ καυτό φούρνο. Σε καυτό ταψί που το έχουμε μέσα στο φούρνο. 250 στο φούλο φούρνο, ούτε 10 λεπτά, παιδιά. Ψήνεται πολύ γρήγορα. Αλλιώς το τυρί. Αρκεί να όχι καθόλου. Να καίει πάρα πολύ ο φούρνο και το ταψί να είναι καυτό από το φούρνο. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.